Είναι από το βιβλίο Οσιέ, σελίδα 807, βιβλίο Οσιέ, κεφάλαιο Ιώτα Δέλτα και εδάφιο 1. Σελίδα λοιπόν 807, βιβλίο Οσιέ, κεφάλαιο Ιώτα Δέλτα και εδάφιο 1. Ισραήλ, επίστρεψον προς Κύριον τον Θεόν σου, διότι έπεσας δια της ανομίας σου. Λάβετε με θεαυτούν λόγους και επιστρέψατε προς τον Κύριον, είπατε προς Αυτόν, αφαίρεσον πάσαν ανομίαν ημών και δέχθητη ημάς ευμενός. Και θέλουμε να αποδώσει τον καρπόν των χιλαιών ημών. Ο δε Ασσούρ δεν θέλει μας σώσει, δεν θέλουμε αναβεί εφήπους, και δεν θέλουμε νηπή πλέον προς το έργο των χειρών ημών. Είστε θεοί ημών, διότι εν σύ θέλει ελεηθεί ο ορφανός. Θέλω ιατρεύσει την αποστασία αυτών. Θέλω αγαπήσει αυτούς εγκαρδίως, διότι ο θυμός μου απεστράφει από αυτού. Θέλω είστε ως δρόσος εις τον Ισραήλ, ως κρίνον θέλει ανθίσει και θέλει εκτείνει τας ρίζας αυτού ως δέντρον του Λιβάνου. Η κλάδη αυτού θέλουν συνεξαπλωθεί και η δόξα αυτού θέλει είστε ως ελέας και η οσμή αυτού ως του Λιβάνου. Θέλουν συνεπιστρέψει και καθίσει υπό την σκιάν αυτού. Θέλουν συναναζήσει ως ήτος και ανθίσει ως άμπελος. Η μνήμη αυτού θέλει είστε ως ο ίνος Λιβάνου. Εφραήμ, ο Εφραήμ θέλει πει τι έχω να κάνω πλέον μετά των ειδώλων. Εγώ ήκουσα και θέλω παραφυλάξει αυτόν. Εγώ είμαι σε αυτόν ως ελάτη εφθαλής. Απ' εμού ο καρπός σου θέλει παρέλθει. Θέλει προέλθει. Τι είναι σοφός και θέλει εννοήσει ταύτα. Συνετός και θέλει γνωρίσει αυτά. Διότι ευθύε είναι η οδή του Κυρίου και η δίκαιη θέλουν συν περιπατεί εν αυτής. Η δε παραβάτε θέλουν συν πέσει εν αυτής. Αμήν. Ρωτάει ο Λόγος του Θεού δια Πνεύματος Αγίου, ποιος είναι σοφός για να καταλάβει το σχέδιο του Θεού, το έργο του Θεού, και ποιος είναι συνετός ώστε να μπορέσει να το ζήσει το σχέδιο του Θεού και το έργο του Θεού. Να καταλάβει ότι η οδός του Κυρίου είναι ευθεία. Δεν είναι σκολιά, είναι ευθεία. Ο Λόγος του Θεού είναι καθαρός, απόλυτος, απλός. Και να περπατάει κανείς το Λόγο του Θεού είναι απλό, γιατί η οδός του Κυρίου είναι ευθεία. Εκείνο όμως που χρειάζεται προσοχή ιδιαίτερη είναι εάν περπατώντας στην οδόν του Κυρίου, περπατώντας το Λόγο του Θεού, διατηρείς τη δικαιοσύνη σου που είναι η υπακοή στο Λόγο και το φρόνημα του Πνεύματος του Αγίου, ή είσαι παραβάτης στο Λόγο και απομακρυσμένος από την οδηγία του Πνεύματος του Αγίου. Ο δρόμος λοιπόν του Κυρίου είναι ευθύς, απλός, καθαρός. Αυτό είναι όλο το Ευαγγέλιο που θα διαβάσουμε σήμερα. Τόσο απλό. Ο Θεός λέει τι να κάνουμε και τι να πούμε. Στη συνέχεια μας αποκαλύπτει Αυτός τι θα κάνει και τι θα πει σε εμάς. Και τέλος μας αποκαλύπτει τι πρόκειται ύστερα από όλα αυτά να συμβεί στη ζωή μας. Τόσο απλό. Δεν μας λέει ψάξτε και βρέστε τι θα κάνετε. Εγώ θα σας πω τι θα κάνετε. Εγώ θα σας λέω τι να λέτε. Εγώ θα ακούω και σε αυτά τα οποία θα λέτε και θα κάνετε που εγώ σας φανερώνω θα ανταποκρίνομαι κατά αυτόν τον τρόπο. Και τότε στη ζωή σας θα συμβαίνουν τα τέλεια. Οι μέγιστες και τέλειες και πλήρεις επαγγελίες του Θεού. Το ερώτημα είναι ποιος είναι ο σοφός
να καταλάβει αυτά που λέει ο Λόγος του Θεού και ποιος είναι συνετός να αποφασίσει να πράξει αυτά που λέει ο Λόγος του Θεού. Όχι απλώς να περπατάει στην οδόν του Κυρίου, όχι απλώς να βρίσκεται στην Εκκλησία του Χριστού, αλλά ιδιαιτέρως να περπατάει εν δικαιοσύνη, που επαναλαμβάνω είναι ο Λόγος του Θεού, η υπακοή στο Λόγο του Θεού και το φρόνημα του Πνεύματος του Αγίου, και όχι εν παραβάση, που είναι η ανομία και το φρόνημα των ανθρώπων. Έρχεται λοιπόν ο Θεός τώρα απλά να μας φανερώσει σε όλους μας το σχέδιό Του, το έργο Του, το οποίο είναι πάρα πολύ απλό. Μιλάει λοιπόν στο λαό Ισραήλ, στο λαό του Θεού τότε και στο λαό του Θεού σήμερα με τον ίδιο θεόπνευστο και αψευδή λόγο Του. «Επίστρεψον προς Κύριον το Θεό σου, λαέ μου». Αυτό είναι το πρώτο. Σταμάτα από ό,τι κάνεις, ό,τι σκέφτεσαι, όπου περπατάς, και γύρνα στον Κύριον τον Θεό σου, να ακούσεις τι θα σου πει. Μην ακούς τι λένε οι άνθρωποι, αλλά επίστρεψε στον Κύριό σου να ακούσεις τι θα σου πει. Και εμείς αδερφοί αγαπητοί, την ώρα αυτή θέλω, πιστεύω ότι επιστρέφουμε στο Θεό γιατί θέλουμε να ακούσουμε τι θα μας πει ο Θεός. Έπεσες γιατί δεν πρόσεξες, για την ανομία σου, για την παράβασή σου. Όμως δεν τέλειωσαν τα πράγματα. Μπορούν να ξαναρχίσουν και να γίνουν καλύτερα, τέλεια. Λάβετε λόγους με Θεαυτόν και επιστρέψατε στον Κύριον και πέστε. Εγώ θα σας πω τι θα πείτε. Εγώ σας λέω να επιστρέψετε, τι να κάνετε, και εγώ σας λέω τι να πείτε. Βλέπετε, αδελφοί αγαπητοί, ότι και ο Λόγος του Θεού είναι απλός, αλλά και η ζωή μας εν Χριστώ είναι απλή, γιατί αυτά που ζητάει ο Θεός είναι πολύ καθαρά και απλά, πολύ εύκολα. Το πρώτο που θα πείτε είναι «συγχώρεσέ μας, αφαίρεσε από μας την ανομία μας και δέξου μας με ευμένεια», που είναι το κύριο σημείο. Ζητάμε την εύνοια, την ευμένεια του Θεού στη ζωή μας. Δεν θέλει ο Θεός τη δική μας ευμένεια, εμείς θέλουμε τη δική Του ευμένεια. Θέλουμε να είναι ευνοϊκός απέναντί μας, δηλαδή καθώς είναι, μακρόθυμος, ελεήμων, πολυέλεος, πολυεύσπλαχνος, να μην λογαριάσει την ανομία μας, να μην λογαριάσει την αμαρτία μας, αλλά να έρθει με ευμένεια, με καλοσύνη, με γλυκύτητα κοντά μας. Και εμείς θα πούμε συγκεκριμένα λόγια και θα πράξουμε αυτά τα οποία θέλει ο Θεός. Τι θα πούμε λοιπόν? Ποιο είναι το πρόβλημα του χριστιανού? Το πρώτο πρόβλημα του χριστιανού είναι ο Ασσούρ δεν θα μας σώσει. Να μην ελπίζουμε σε άνθρωπο. Όποιος ελπίζει σε άνθρωπο είναι καταραμένος. Η πρώτη μετάνοια και επιστροφή είναι «ελπίζουμε μόνο σε σένα». Τόσο απλά, και θα δείτε πόσο απλά αλλά και πόσο ξεκάθαρα είναι τα πράγματα του Θεού στη ζωή μας για να μας ευλογήσει ο Θεός. Πρώτον, βγάλε από το μυαλό σου κάθε ελπίδα σε οποιονδήποτε άνθρωπο και στρέψτε μόνο στο Θεό και αμέσως μεταφέρεσαι από τους καταραμένους στους ευλογημένους. Τι σημαίνει αυτό? Ο άνθρωπος δεν μπορεί να με βοηθήσει. Και αν κάποιος άνθρωπος με βοηθήσει, είναι γιατί ο Θεός επεμβαίνει στην καρδιά του. Αλλά δεν μπορεί κανένας άνθρωπος να με βοηθήσει. Δεν υπάρχει άνθρωπος άξιος λόγου να στηριχτώ, να τον ακούσω, να σκεφτώ για αυτόν. Μόνο ο Θεός είναι, ο οποίος μπορεί να επέμβει σε καρδιές ανθρώπων, αλλά μεταξύ των βοηθούντων με πάντοτε είναι ο Κύριος. Γι' αυτό και η ελπίδα μας, ξέρετε πόσο εύκολα η καρδιά μας, αδελφοί, μεταβάλλεται, χαλάει. Και αντί να ελπίζουμε μόνο στον Κύριό μας, τον Ιησού Χριστό, ελπίζουμε σε αυτούς που χρησιμοποιεί ο Θεός για να μας βοηθήσει. Πόσο εύκολα χαλάει, πλανιέται η καρδιά μας.
Ευχαριστούμε το Θεό για όλους τους ανθρώπους τους οποίους χρησιμοποιεί ο Θεός, αλλά δοξάζουμε, λατρεύουμε μόνο τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό, γιατί ξέρουμε ότι δεν υπάρχει άνθρωπος άξιος λόγου, ούτε ένας. Αμήν, αδερφοί. Αμήν. Αυτό είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό, μα πάρα πολύ σημαντικό. Αυτό είναι κάτι πολύ πολύ πολύ, αδερφοί αγαπητοί, σπουδαίο να το κατανοήσουμε, ότι μόνο ο Κύριος είναι βοήθεια ετοιμοτάτη στη ζωή μας. Μόνο. Εάν λίγο αποστατήσουμε από αυτή τη σκέψη, ενώ είμαστε στην Εκκλησία, ενώ περπατάμε στον οδόν του Κυρίου, θα πέσουμε. Έρχεται η πτώση. Εάν όμως επιμένουμε και δαμάζουμε το σώμα μας και το δουλαγωγούμε ότι μόνο ο Κύριος είναι βοήθεια ετοιμοτάτη σε εμάς, τότε συνεχίζουμε, που αυτό είναι το ζητούμενο, να περπατάμε ώστε κάποια στιγμή να τελειώσουμε το δρόμο μας, τον οποίο ο Θεός έχει ετοιμάσει. Ούτε ξένος, ούτε δικός μας, ούτε ο άντρας σου, ούτε η γυναίκα σου, ούτε ο αδελφός σου, ούτε η φίλος σου, ούτε ο ποιμένας, ούτε ο πρεσβύτερος, κανένας άνθρωπος, μόνο ο Ιησούς Χριστός, που είναι ο Κύριος των Κυρίων και ο Βασιλεύς των Βασιλέων. Αμήν, αδελφοί. Εύκολο είναι. Και αν δεν μπορείς να το κάνεις, και αν δεν μπορώ να το κάνω, και αν δεν μπορούμε να το κάνουμε, να το ζητήσουμε χάρη από τον Χριστό. Βοήθα μας, Κύριε, η ελπίδα μας να είναι στερεωμένη πάντοτε στο όνομά σου το Άγιο. Γιατί πάσο πιστεύων, αλλά και πάσο ελπίζων επ' αυτών, μόνο αυτός δεν θα κατεσχυνθεί. Το δεύτερον, δεν θέλουμε, είναι η προσευχή μας, που μας διδάσκει ο Θεός με το Λόγο Του. Δεν θέλουμε αναβεί πλέον σε ύπους, στη δική μας δύναμη, στα δικά μας υπάρχοντα, στις δικές μας ικανότητες, στις δικές μας δυνατότητες, να μην ελπίζουμε. Ό,τι καλό έχουμε ο Θεός το έχει δώσει. Και αν το ξέρουμε αυτό, ότι οτιδήποτε καλό που έχουμε ο Θεός μας το έχει δώσει, τότε ξέρουμε ότι και ο Θεός μπορεί να το πάρει, εάν αντί να δοξάσουμε το δωτήρα, δοξάζουμε τα δώρα του Θεού. Αντί να ελπίζουμε σε αυτόν που δίνει, ελπίζουμε σε αυτά που έδωσε. Δεν εμπιστευόμαστε την ικανότητά μας. Γιατί κι αν είμαστε ικανοί, ο Κύριος το έκανε. Δεν εμπιστευόμαστε τα υπάρχοντά μας. Δεν εμπιστευόμαστε τις δυνατότητές μας. Δεν εμπιστευόμαστε τα μπράτσα μας, ούτε το μυαλό μας. Τίποτα. Η ελπίδα μας είναι μόνο στο Χριστό. Ούτε καυχόμεθα για αυτό που είμαστε, για αυτό που έχουμε. Και αν καυχόμεθα, είναι για το Χριστό που μας κάνει έλεος, κάνει χάρη και μας χαρίζει. Δύο, δεύτερο. Και έλα ακόμη τρίτο και τελειώσαμε. Αυτό είναι όλο το μυστήριο του Ευαγγελίου του Χριστού. Για να περπατάμε στον οδόν του Κυρίου. Να ελπίζουμε στον Κύριο και σε κανέναν άνθρωπο, να ελπίζουμε στον Κύριο και ποτέ στον εαυτό μας. Και τρίτον, και δεν θέλουμε να πει πλέον, διδάσκει το Πνεύμα το Άγιο Λόγος του Θεού, προς το έργο των χειρών μου, των χειρών μας, είστε Θεοί ημών. Ποτέ δεν δίνουμε τη δόξα σε αυτά που εμείς φτιάχνουμε, σε αυτά τα οποία εμείς καταφέρνουμε. Ποτέ δεν ελπίζουμε σε αυτά που εμείς επιτύχαμε. Τρία πράγματα λοιπόν. Ελπίζω, και τα τρία έχουν ένα κοινό παρανομαστή. Η ελπίδα μας είναι ο Χριστός. Δεν είναι πρώτον κανένας άνθρωπος. Δεν είναι δεύτερον οι δυνατότητές μας και οι ικανότητές μας και τα υπάρχοντά μας. Και τρίτον, δεν είναι ποτέ αυτό το οποίο ο Θεός μας βοήθησε να οικοδομήσουμε. Δεν είναι το έργο μας. Γιατί αν το έργο μας το υψώσουμε, είμαστε δωλολάτρες. Τώρα και πολύ περισσότερο τότε που φτιάχνανε και δικούς τους θεούς. Ακούτε όμως μυαλό που είχε ο άνθρωπος. Φτιάχνανε, αλλά και τώρα ακόμη, ένα άγαλμα, μια εικόνα, το ζωγραφίζανε και το προσκυνάγανε. Αυτός είναι ο Θεός μας. Και όταν ο Θεός τους έβγαλε
από την Αίγυπτο και βράδυν ο Μωυσής έφτιαξε κατά πέτηση του λαού ο Αρών ένα μοσχάρι, το προσκυνάγανε και λέγανε «Μοσχάρι, εσύ είσαι ο Θεός μου». Πού καταντάει ο διάβολος τον άνθρωπο? Ανόητο, άφρονα, χάνει το μυαλό του ο άνθρωπος όταν πάβει να ελπίζει μόνο στον Κύριο. Και όταν ελπίζει μόνο στον Κύριο, τότε ξέρει ότι μόνο ο Θεός μπορεί να κάνει έλεος στον αδύναμο, στον αρφανό, στον απροστάτευτο, στον άνθρωπο που χρειάζεται και έχει ανάγκη. Μόνο ο Θεός είναι ελεήμων. Μόνο ο Θεός μπορεί να με ελεήσει. Όλο το Ευαγγέλιο στηρίζεται σε αυτά τα τρία πράγματα και έχει αυτό το αποτέλεσμα. Η ελπίδα σου να είναι και να πάρουμε απόφαση σήμερα να το ζητήσουμε, αδερφοί. Θα δείτε πώς θα μεταβληθεί η ζωή μας. Η ελπίδα μας είναι μόνο ο Χριστός. Ούτε άνθρωπος, ούτε οι δυνατότητές μας, ούτε το έργο μας. Γιατί όλα αυτά ο Θεός τα φέρνει μπροστά μας και αν εμείς τους δώσουμε τη δόξα, είναι ικανός να τα αφαιρέσει όλα. Να αφαιρέσει και τους ανθρώπους που μας βοηθάνε, να αφαιρέσει και τις δυνατότητες που έχουμε και να γκρεμίσει και το έργο που οικοδομήσαμε. Γιατί όλα αυτά τα κάναμε με τη χάρη, με το έλεος, με τη βοήθεια του Χριστού. Αμήν, αδερφοί. Δεν είναι απλό. Δεν είναι πολύ καθαρά τα πράγματα. Και έρχεται τώρα ο Θεός και λέει, αλλά τώρα να σου πω εγώ τι θα κάνω. Εάν στην προσευχή σου πεις αυτά τα πράγματα και μάλιστα τα πεις με πίστη, με αλήθεια, με ειλικρίνεια και βασικά με απόφαση για να τα εκτελέσεις. Και εμείς λέμε αμήν. Αμήν λέμε. Έλα να σου πω εγώ τι θα κάνω. Θα ιατρεύσω την αποστασία σου. Θα σε συγχωρήσω. Και όλες τις συνέπειες της αποστασίας σου, εγώ θα τις διορθώσω. Θα τις γιατρέψω. Εγώ θα κάνω αποκατάσταση, επανόρθωση. Αρκεί αυτά τα τρία πράγματα να μου τα πεις και να έχεις και απόφαση να τα εκτελέσεις και αν δεν μπορείς να μου ζητήσεις και βοήθεια να τα κάνουμε μαζί. Θα θεραπεύσω, θα ιατρεύσω, θα σε ελευθερώσω από κάθε αποστασία, κάθε ανομία, κάθε παράβαση. Και όταν θα σε συγχωρήσω, τότε θα εκδηλωθεί προς εσένα η αγάπη μου με όλη την καρδιά μου. Θα σε αγαπήσω εγκαρδίως. Αλληλούια. Δόξα στον Θεό. Θα σε αγαπήσω με όλη μου την καρδιά. Δεν είναι θαυμαστό? Να το λέει, να το υπόσχεται αυτός που ό,τι λέει το κάνει. Θα σε αγαπήσω με όλη μου την καρδιά, εγκαρδίως. Και θα είμαι για σένα δρόσος, δροσιά στην ξηρασία σου. Ξέρετε τι θα πει ξηρασία? Να μην έχεις νερό. Να μην έχεις νερό να πιεις, να μην έχεις νερό να πληθείς, να μην έχεις νερό να κάνεις τίποτα. Αυτός είναι ο αδύναμος. Ο αδύναμος άνθρωπος αυτός είναι. Σε απόλυτη ξηρασία. Και λέει ο Θεός, στην ξηρασία σου, εκεί που έρχεται η αδυναμία και ο θάνατος, στην ξηρασία σου, στη μοναξιά σου, εγώ θα είμαι η δροσιά σου. Γιατί σ' αγαπώ εγκαρδίως. Εγώ θα είμαι ως κρίνον. Θα είμαι η ομορφιά σου, ο στολισμός σου. Ξέρετε τι είναι το κρίνο? Το κρίνο του αγρού, το πιο όμορφο λουλούδι που το στολίζει ο Κύριος. Θα σε κάνω σαν το κρίνο του αγρού. Όμορφο στο σώμα, στην ψυχή και στο πνεύμα. Η ζωή σου θα είναι γεμάτη από την ομορφιά και την ευωδία μου. Και θα εκτείνω τις ρίζες σου ως το δέντρο, ως το κέντρο του Λιβάνου. Θα σε αφήνω να βάζεις τις ρίζες σου μέσα στα βάθη του Θεού. Θα απλώνεσαι, θα στερεώνεις, θα δυναμώνεις. Γιατί σκεφτείτε ένα δέντρο που δεν έχει ρίζα, φου, το φυσάει ο άνεμος και πέφτει. Εσύ δεν θα πέφτεις, θα έχεις ρίζες βαθιές, θα έχεις ρίζες δυνατές, σαν το κέντρο του Λιβάνου.
πάνω στο βράχο θα είσαι φυτεμένος. Οι κλάδοι σου θα εξαπλώνονται. Θα ευλογείσαι πανταχώθεν. Θα επεκτείνονται τα όρια σου. Θα επεκτείνεται η δόξα μου. Θα επεκτείνεται η χάρη μου. Θα επεκτείνεται η ευλογία μου στη ζωή σου. Και η δόξα σου θα είναι σαν τη δόξα της Ελέας και η ευωδία σου θα είναι σαν αυτή του Λιβάνου. Ένδοξος. Θυμάστε τι λέει ο Λόγος του Θεού. Όσους προεγνώρισα τούτους και προώρησα, όσους προώρησα τούτους και εκάλεσα, όσους εκάλεσα τούτους και εδικαίωσα και όσους εδικαίωσα τούτους και εδόξασα. Θα είσαι, και εδώ αδερφοί αγαπητοί, να δώσουμε πολύ μεγάλη προσοχή. Η γυναίκα σου είναι η δόξα του ανδρός. Η δόξα του ανδρός είναι η γυναίκα. Η δόξα του Χριστού είναι η Εκκλησία. Θα είσαι η δόξα του Χριστού ενώπιον όλων των δυνάμεων. Επειδή άκουσες με προσοχή σήμερα το Λόγο του Θεού και πήρες την απόφαση να το εκτελέσεις, και αυτά που μας ζητάει είναι τρία απλά πράγματα. Να μην ελπίζεις σε άνθρωπο, να μην ελπίζεις τον εαυτό σου, να μην ελπίζεις το έργο σου. Γιατί θα γκρεμίσουν αυτά. Θα καταστραφούν όλα αυτά. Εάν θες να τα διατηρήσεις και να επεκτείνονται, να ελπίζεις μόνο στο Χριστό. Αλλά δεν τελειώνει εδώ. Τώρα αρχίζει τι θα γίνουμε εμείς που σήμερα δεχτήκαμε το Λόγο του Θεού. Θα επιστρέψουν και θα καθίσουν επί την σκιάν αυτού. Καθώς λέει ο Λόγος του Θεού, ο κατοικών υπό τη σκέπη του υψίστου, υπό την σκιάν του Παντοκράτορος θέλει διατρίβει, και ο ψαλμός στη συνέχεια είναι γεμάτος από απόλυτες, τέλειες, πνευματικές αλλά και υλικές ευλογίες. Αυτός ο άνθρωπος λοιπόν θα διατρίβει υπό τη σκιάν του Παντοκράτορος. Πρώτον. Δεύτερον, θα αναζήσει σαν το σίτο, θα αναδημιουργηθεί ο σίτος, ξεραίνεται, πεθαίνει, πέφτει στη γη και γίνεται φυτό. Αν δεν πεθάνει, δεν ανασταίνεται. Εάν δεν πεθάνεις για τον κόσμο, δεν θα αναστηθείς ποτέ. Αν πεθάνεις για τον κόσμο που είναι ο άνθρωπος, ο εαυτός σου και οι δυνατότητές σου και το έργο σου, αν πεθάνεις για τον κόσμο ελπίζοντας μόνο στον Κύριο, τότε θα αναστηθείς και θα περπατήσεις μια καινούργια ζωή. Θα ανθίσει ο σιάμπελος. Δεν ξέρω αν έχετε δει ανθισμένη άμπελο, δηλαδή αμπέλι να μπείτε μέσα και να είναι ανθισμένο. Τι να σας πω. Μικρό παιδί το χάζευα. Πήγαινα με τον πατέρα μου, γιατί είχαμε αμπέλια, και πήγαινα με τον πατέρα μου, τα κοίταζε και τα φτύνε να μην τα ματιάσει. Είναι πολύ όμορφο, αδερφή. Και δεν είναι όμορφο μόνο γιατί είναι ωραίο να το βλέπεις, είναι πιο όμορφο γιατί ξέρεις ότι σε λίγο θα έχει καρπό καλό και πολύ. Θα ανθίσεις, θα είσαι και όμορφος στο άνθος σου, αλλά το σημαντικότερο θα γίνεις και καρποφόρος. Αλληλούια. Γιατί όταν το κλίμα δεν φέρνει καρπό, δεν ανθίζει. Τα κλαριά, τα λέμαργα όπως τα λέγαμε, τα μεγάλα και τα ψηλά, δεν βγάζαν άνθος, άρα δεν είχαν και καρπό και τα κλαδεύουμε. Έτσι λέει και ο Κύριος. Παν κλίμα μη φέρουν καρπών καλών, το κόβω και το ρίχνω στη φωτιά. Παν φέρουν καρπών, το φροντίζω ακόμη πιο πολύ για να φέρει περισσότερο καρπό μέσα στην άμπελο την αληθινή που είναι ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός. Και η μνήμη αυτού, η φήμη αυτού θα είναι σαν τον ίνο του Λιβάνου. Όπως λένε οι άνθρωποι, το πιο ωραίο κρασί βγαίνει στο Λίβανο γιατί είναι πάνω στο βουνό, βουνίσιο, το ποτίζει ο Θεός. Δεν μπορείς να το ποτίσει άνθρωπος. Είναι το πιο ωραίο κρασί. Έχει τη μεγαλύτερη φήμη. Και σένα ο Θεός θα σου δώσει όνομα. Θα είσαι ονομαστός. Μόνο ο Θεός μπορεί να το κάνει. Ονομαστός για τη δόξα του όμως. Και τότε, όταν θα τα δει όλα αυτά ο λαός του Θεού, ο πιστός, θα πει
τέλειωσα με τα είδωλα. Δεν έχω πια καμιά δουλειά με αυτά. Οτιδήποτε ψεύτικο, οτιδήποτε έξω από το Λόγο του Θεού. Γι' αυτό, αδερφοί αγαπητοί, το σημαντικό είναι ο Λόγος του Θεού. Το πρώτο είναι το όνομα του Ιησού Χριστού. Το δεύτερο είναι ο Λόγος του Θεού. Και τρίτο είναι η φωνή και η δύναμη του Πνεύματος του Αγίου. Εάν περπατάμε σε αυτόν τον ευθύ δρόμο, θα περπατήσουμε και θα φτάσουμε ένδοξα να εισέλθουμε πλουσίως στη Βασιλεία των Ουρανών, δια των πυλώνων. Αμήν. Το θέλετε, αδερφοί? Τι άλλο να θέλουμε εδώ που τα λέμε τώρα? Τι άλλο να θέλουμε? Εγώ να σας πω την αλήθεια, τίποτα άλλο δεν θέλω. Μόνο να εισέλθω στη Βασιλεία των Ουρανών και να βρω χάρη να εισέλθω και πλουσίως δια των πυλώνων. Αλλά όχι μόνο εγώ, όλοι μας, αδερφοί, όλη η Εκκλησία, όλα τα αδέλφια μου, όλοι μας, πλουσίως. Γι' αυτό δεν έχουμε καμία σχέση με οτιδήποτε είναι ψεύτικο. Καμία σχέση με οτιδήποτε δεν είναι γραμμένο. Δεν είναι γραμμένο, δεν τα ακούω. Το λέει ο Λόγος του Θεού, σκέφω το κεφάλι και λέω ναι και αμήν. Και αυτό είναι το μυστικό μας. Και τότε έρχεται ο Θεός πια χαρούμενος με αυτά που είπε και ακούσαμε, με αυτά που άκουσε που είπαμε και με αυτά που είδε που κάναμε, και λέει εγώ άκουσα και τώρα θα σε παραφυλάω για να σε ευλογήσω, θα στιστήσω, θα σε περιμένω για να έρθω να σε ευλογήσω, θα παραφυλάω κάθε δευτερόλεπτο τη ζωή σου για να ανοίγω τους καταράκτες του ουρανού, να σε πλουτίζω με κάθε ευλογία πνευματική στα επουράνια, θα ανοίξω θησαυρούς και κρυμμένους προχρόνων αιωνίων για σένα, θα παραφυλάω να σε ευλογώ. Εγώ θα είμαι για σένα ως ελάτη ευθαλής για να κάθεσαι σε σκιά, σε δροσιά. Το πιο δροσερό δέντρο είναι το έλατο. Και εγώ θα σου δίνω καρπό πολύ. Ο καρπός σου θα μένει και μέσα από τον καρπό σου θα δοξάζεται το όνομα του Κυρίου. Δεν είναι πολύ εύκολο, αδερφοί, το έργο του Θεού? Δεν είναι πολύ ένδοξο? Τι θέλει από μας ο Θεός? Να ελπίζουμε μόνο σε Αυτόν. Δεν θέλει τίποτα άλλο. Ευλογημένος ο άνθρωπος που ελπίζει στον Κύριο και μόνο στον Κύριο και καταργεί κάθε δυνατότητα ανθρώπου από τη σκέψη του, αφαιρεί κάθε δυνατότητα δική του από τη σκέψη του και αφαιρεί κάθε κάφηση από το έργο του και ελπίζει μόνο στον Χριστό. Από εκεί και πέρα όλα και τα λόγια μας θα τα βάζει ο Θεός στο στόμα μας και την καρδιά μας θα τη γεμίζει με αγάπη ο Θεός από τη δική του, αλλά και το έργο μας θα είναι το έργο του Θεού και η ζωή μας μέσα στην παρουσία του Θεού, μέσα στη χάρη, το έλεος, την ευλογία, τη δόξα του Θεού και μάλιστα με καρπό πολύ, και ο καρπός μας θα μένει. Αμήν.